Στέφανο εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε unboxing, testing και review για ένα σταθεροποιητή κίνηση τριών αξώνων από την εταιρεία Zhiyun, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με το smartphone και την action camera σα. Α ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο stabilizer έχει φτάσει στα χέρια μας από το Gearbest, όπως είπα είναι από την εταιρεία Ziyun και το μοντέλο είναι το Smooth Q. Πάμε να δούμε λίγο το πακέτο γύρω γύρω και να περάσουμε στα περιεχόμενα, αν και δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω. Πάμε λίγο να το γυρίσουμε, θα δούμε από εδώ τι γίνεται. Ziyun Smooth Q, κάποια χαρακτηριστικά στο πάνω μέρος και κάποια accessories τα οποία υπάρχουν μέσα, θα τα δούμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πακέτο και να περάσουμε μετά στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου. Όπως βλέπετε μας έρχεται σε μια πολύ ωραία θηκούλα, είναι αυτή εδώ και προστατεύει ουσιαστικά το stabilizer αν θέλουμε να το μετακινήσουμε και να το πάρουμε μαζί μας. Επίσης υπάρχουν εδώ πέρα δύο κλειψάκια, ένα εδώ και ένα εδώ, το οποίο μπορεί να μπει αυτό εδώ το strap έτσι ώστε να το φορέσουμε πάνω μας και να το κουβαλήσουμε. Ωραία, το αφήνω στην άκρη και πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει ένα micro USB καλώδιο, το οποίο να δούμε λίγο πόσο μεγάλο είναι. Ναι, είναι γύρω στα 50 εκατοστά το καλωδιάκι μας και όπως είπα είναι micro USB, συνηθισμένο καλώδιο όπως και σε διάφορες άλλες συσκευέ τα βρίσκουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτό, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε εύκολα και εδώ πέρα έχουμε ένα manual, user guide ουσιαστικά, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι στα αγγλικά, άρα μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε να πάρουμε μια γέση όσοι δεν ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο stabilizer. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ stabilizer, η αλήθεια είναι ότι είχα ακόμα ένα stabilizer της ZYUN, το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και 2 με 3 χρόνια και δεν είναι άλλο από το z Evolution, το οποίο βλέπετε στο πίσω μέρος, το συγκεκριμένο λοιπόν stabilizer είναι πάρα πολύ καλό πρέπει να πω παιδιά και πάμε να δούμε το νέο stabilizer το οποίο έχω στα χέρια μου, αυτό εδώ το οποίο είναι το Zhiyun Smooth Q. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το προϊόν και να βγάλουμε το stabilizer από μέσα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση του συγκεκριμένου Gimbal είναι πέμπτης γενιάς. Υπάρχει ένα προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης με αυξημένη ροπή στρέψης έως 40%. Υπάρχει δυνατότητα φόρτισης του κινητού σας, λειτουργεί δηλαδή το συγκεκριμένο Gimbal ως power bank, έτσι ώστε να φορτίσετε το κινητό σας ταυτόχρονα καθώς χρησιμοποιείται το gimbal, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο όσον αφορά το zoom της κάμερας απευθείας από τον σταθεροποιητή μέσω της εφαρμογής της οποίας έχει για το κινητό. Υπάρχει έως και 12 ώρες αυτονομία, όπου είναι υπέρα αρκετά όπως καταλαβαίνετε. Ο συγκεκριμένος σταθεροποιητής δεν είναι αδιάβροχος. Η λειτουργία του είναι εύκολη και απλή, θα τη δείτε όταν θα κάνουμε το testing. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε smartphone τελευταίας γενιάς, 6 inches και κάτω. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε adapter έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις action cameras τις οποίες έχουμε όπως είναι η GoPro. Η περιστροφή του κατά τον οριζόντιο άξονα είναι 320 μοίρες. Η περιστροφή του κατά τον κάθετο άξονα είναι 360 μοίρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας σε οριζόντια θέση, όπως επίσης και σε κάθετη θέση. Το βάρος το οποίο μπορεί να σηκώσει η συγκεκριμένη συσκευή είναι από 75 έως 200 γραμμάρια. Με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η άνηση και η ευκολία στη χρήση του SmoothQ, διαθέτει καινοτόμο ενωτόμος δύο θέσεων. Αυτό μας βοηθάει έτσι ώστε να μπορέσουμε να στρέψουμε το φυκτήρα 90 μοίρες για να στρέψετε το κινητό σας κατακόρυφα ή οριζόντια γρήγορα και εύκολα. Μία από τις λειτουργίες τις οποίες έχει και πρέπει να επισημάνουμε είναι το Object Tracking, όπου μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα στόχο, σε ένα αντικείμενο και καθώς μετακινούμαστε το Gimbal να εστιάζει πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Επιπλέον υποστηρίζονται λειτουργίες όπως το Timelapse, Slow Motion και διάφορα άλλα. Τέλος, ο χρόνος φόρτισής του είναι γύρω στις 2,5 ώρες. Πάμε να δούμε λίγο από μπροστά τι ακριβώς υπάρχει. Σε αυτό το σημείο, πάνω αριστερά, υπάρχει ένα λεντάκι το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει πόσο μπαταρία μας έχει απομείνει. Αν αναβοσβήνει το λεντάκι μία φορά, η μπαταρία μας είναι φορτισμένη από το 1% έως το 25%, δύο φορές από το 26% έως το 50%, τρεις φορές από το 51% έως το 75% και τέσσερις φορές η μπαταρία μας είναι σχεδόν φορτισμένη. Από τη δεξιά πλευρά υπάρχει ένα ακόμα λεντάκι το οποίο μας βοηθάει σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όταν φορτίζουμε το gimbal. Όταν λοιπόν το φορτίζουμε το συγκεκριμένο λαμπάκι αναβοσβήνει και μόλις γίνει full η φόρτιση τότε το λαμπάκι σταματάει να αναβοσβήνει. Επίσης όταν ξεκινάμε το gimbal το συγκεκριμένο λαμπάκι αναβοσβήνει για 3 περίπου δευτερόλεπτα και μετά για ένα δευτερόλεπτο κρατάει σταθερό και μετά σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι το Gimpal έχει ενεργοποιηθεί. Όταν πάμε να κλείσουμε λοιπόν το Gimpal, το συγκεκριμένο λαμπάκι αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και μετά πολύ απλά κλείνει. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει κλείσει το Gimpal. Από κάτω έχουμε ένα το joystick, όπου ουσιαστικά μας βοηθάει να κουνήσουμε αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω τον βραχίωνα που έχουμε. Εδώ υπάρχει ένα κουμπάκι όπου όπως βλέπετε γράφει mode. Ουσιαστικά αλλάζουμε τις διάφορες λειτουργίες που έχει το Gimpal, θα τα δούμε στην πράξη. Από κάτω έχουμε το κουμπάκι on off, όπου πρέπει να το κρατήσουμε για περίπου 3 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να ξεκινήσει. Και από δεξιά έχουμε ένα μοχλό πάνω και κάτω, ο οποίος μας βοηθάει όταν συνδέσουμε το gimbal με το κινητό μας μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στο κινητό την οποία θα σας δείξω μπορούμε να κάνουμε adjust το focal length στα αριστερά έχουμε μία micro USB θύρα η οποία μας βοηθάει να φορτίσουμε ουσιαστικά το stabilizer το οποίο έχουμε και τέλος στο κάτω μέρος υπάρχει μία USB θύρα την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να φορτίζουμε ταυτόχρονα το κινητό το οποίο έχουμε συνδεδεμένο πάνω στο gimbal με ένα ουσιαστικά καλώδιο USB. Στο κάτω μέρος έχουμε μία ισοχή έτσι ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε το stabilizer πάνω σε κάποιο τρίποδα. Στο πάνω μέρος, στο σημείο που κάθεται το κινητό μας, υπάρχει από την πίσω μεριά ένα φιχτήρα όπου εάν το ξεκουμπώσουμε μπορούμε να γυρίσουμε αντίστοιχα το κινητό μας, σε όρθια και οριζόντια θέση. Το κάτω μέρος του gimbal, αυτό εδώ το κομμάτι, αποτελείται από πλαστικό, ενώ το πάνω μέρος, όλο αυτό το κομμάτι, είναι από αλουμίνιο. Να δούμε και λίγο από πίσω το gimbal πώς ακριβώς είναι. Δείτε αυτό εδώ πέρα το ωραίο touch το οποίο υπάρχει σε αυτό εδώ το σημείο. Αρκετά όμορφο και στιλιστικά ωραίο. Κάπου εδώ πάμε να κάνουμε setup το gimbal με ένα από τα κινητά τα οποία έχω στα χέρια μου και θα δούμε πώς ακριβώς θα το κάνουμε setup και πώς ακριβώς θα το λειτουργήσουμε. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε το αρχικό setup. Το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το κινητό σας ε, μέσα στην αντίστοιχη θήκη που έχει εδώ πέρα. Έτσι, Εδώ μέσα υπάρχει μια rubber υφή, έτσι, ένα rubber υλικό το οποίο είναι μαλακό και ουσιαστικά δεν θα τραυματίσει το κινητό. Η διαδικασία είναι απλή. Παίρνουμε το κινητό και το βάζουμε μέσα από τη μία μεριά και καθώς το κρατάμε εδώ, το τραβάμε λίγο έτσι ώστε να πάει να καθίσει μέσα και το φέρνουμε στη θέση που θέλουμε. Είναι απλό και πολύ εύκολα πάλι βγαίνει αντίστοιχα αν τραβήξουμε το κινητό από αυτό το σημείο και το σηκώσουμε. Αφού το βάλουμε λοιπόν μέσα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να το σταθεροποιήσουμε ώστε να κάθεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στην ευθεία του άξονα Χ. Αν το αφήσω αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι θα πέσει προς τα δεξιά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ισορροπήσει πριν ακόμα ανοίξουμε το συγκεκριμένο stabilizer. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στον άξονα Χ. Αυτό για να το πετύχουμε, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, υπάρχει μία, ένα κούμπομα, το οποίο σας έξα και πιο πριν, το οποίο πρέπει να το πειράξουμε, να το ανοίξουμε δηλαδή, και να κουνήσουμε λίγο τον άξονα. Αυτό θα το κάνετε αρκετές φορές, έτσι ώστε να βρείτε ακριβώς το σημείο που πρέπει να το φτιάξετε. Και κάπου εδώ, όπως βλέπετε, έχει σταθεροποιηθεί. Άρα τώρα είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το gimbal. Και κάπου εδώ μπορούμε να άνοιξουμε το stabilizer, πατώντας λοιπόν το κόκκινο κουμπάκι και κρατώντας το. Θα δείτε ότι θα αναβοσβήσει το δεξί λαμπάκι και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να δοκιμάσουμε το stabilizer. Όπως βλέπετε είναι ήδη ενεργό και είναι σταθεροποιημένο σε ένα σημείο. Βλέπετε ότι αν κάνω αριστερά και δεξιά, κινείται αντίστοιχα, πολύ smooth και πολύ ωραία, έτσι ώστε να αποφύγουμε τους κραδασμούς. Κοιτάξτε λίγο. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τα διάφορα modes τα οποία έχει, διότι υπάρχουν τρία διαφορετικά modes, τα οποία μας βοηθούν αντίστοιχα σε διάφορες καταστάσεις που βρισκόμαστε αναλόγως το πώς θέλουμε να τραβήξουμε το βίντεο και πάμε σιγά σιγά να τα δούμε ένα-ένα. Βάσει λοιπόν των τριών αξώνων των οποίων έχουμε, ένας εδώ, ένας εδώ και ένας εδώ, χρησιμοποιούμε αντίστοιχα τις λειτουργίες τις οποίες έχει. Η πρώτη λειτουργία είναι το Pan Following Mode, έτσι το ονομάζουν, όπου ουσιαστικά μπορούμε να ακονίσουμε αριστερά και δεξιά το κινητό, καθώς κινούμαστε βάσει αυτού του άξονα. Δηλαδή έτσι όπως προχωράω, αν κρατήσω το κινητό, θα δείτε ότι όταν το γυρνάω αριστερά, γυρνάει αριστερά και όταν το γυρνάω δεξιά, γυρνάει δεξιά. Αυτό είναι το πρώτο mode το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπετε ότι το κινητό κοιτάει προς μία κατεύθυνση μπροστά. Δηλαδή, αν κουνήσω πάνω το gimbal, το κινητό δεν κοιτάει προς τα κάτω, συνεχίζει να κοιτάει ευθεία. Αυτό είναι το πρώτο mode. Πάμε τώρα στο δεύτερο mode. Πάμε λίγο να δούμε το δεύτερο mode. Το δεύτερο mode, για να το ενεργοποιήσουμε, πρέπει να πάμε εδώ σε αυτό το κουμπάκι, το mode που γράφει, και να το πατήσουμε μία φορά. Αν το πατήσουμε μία φορά, θα δείτε ότι σε σχέση με το προηγούμενο mode, αν κουνήσω αριστερά ή δεξιά το gimbal, θα παρατηρήσετε ότι το κινητό είναι πάλι καρφωμένο στην ευθεία. Δεν κουνιέται δηλαδή ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το joystick το οποίο έχει εδώ, έτσι ώστε να κουνήσουμε εμείς οι ίδιοι το gimbal αριστερά ή δεξιά. Όπως επίσης να κουνήσουμε το gimbal πάνω και κάτω. Ουσιαστικά είμαστε σε manual mode. Ωραία. Βλέπετε ότι κάνει μία σχεδόν ολόκληρη περιστροφή. Και πάμε από την άλλη. Ωραία. Κάπου εδώ υπάρχει κόφτης. Και πάμε και να δοκιμάσουμε αριστερά δεξιά το joystick. Βλέπετε λοιπόν ότι κάνει μία πλήρη περιστροφή 360 μοιρών. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο mode που ουσιαστικά είναι manual mode για να μπορέσουμε να εστιάσουμε εμείς καλύτερα στο αντικείμενο που θέλουμε όπως θέλουμε εμείς. Πάμε στο τρίτο mode. Πατάμε λοιπόν το mode δύο φορές έτσι ώστε να μπούμε στο following mode, έτσι το ονομάζει, όπου ουσιαστικά εδώ είναι ενεργοποιημένοι και οι τρεις άξονες. Και αυτός, και αυτός, αλλά και ο πίσω, όπου είναι υπεύθυνο για το κατέβασμα και το ανέβασμα του κινητού μας. Άρα, πάμε λίγο να δούμε πώς συμπεριφέρεται σε αυτό εδώ το mode. Αν παρατηρήσετε, όταν κουνάω προς τα κάτω το gimbal, το κινητό δείχνει αντίστοιχα στην πορεία που του λέω εγώ. Όπως αντίστοιχα να το σηκώνω, το κινητό δείχνει αντίστοιχα στην πορεία που του λέω εγώ προς τα πάνω. Όπως και αν το κουνήσω αριστερά, θα δείτε ότι αντίστοιχα δείχνει αριστερά και κάτω, διότι αυτό του λέω, και αντίστοιχα δεξιά και κάτω. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο mode, το οποίο ουσιαστικά όπου κινούμε το χέρι μας εκεί δείχνει και το gimbal και στον Ψ αλλά και στον Χ άξονα. Σε αυτό το σημείο αν θέλουμε να κλείσουμε το gimbal πατάμε πολύ απλά το κόκκινο κουμπάκι και το κρατάμε για 3 δευτερόλεπτα. Το γκίμπαλ έχει κλείσει, όπως βλέπετε να αντιδράει. Okay. Και είναι εντελώς ανενεργό. Τώρα, θέλω να πάμε να συνδέσουμε το gimbal με την εφαρμογή που έχει στο κινητό και να δούμε τι λειτουργίες μας δίνει και πώ ακριβώς συμπεριφέρεται. Πάμε λίγο να το κάνουμε. Λοιπόν, έχω ανοίξει το App Store και πάμε να κάνουμε ένα search να δούμε πως ακριβώς λειτουργεί η εφαρμογή, να την κατεβάσουμε. Επίσης, υπάρχει μέσα στο manual που το οποίο δίνουν ένα QR code το οποίο μπορεί να το σκανάρετε. Λειτουργεί πάνω από Android 5 η εφαρμογή και πάνω από iOS 9. Άρα... Κατεβάζουμε την εφαρμογή, η οποία από ό,τι βλέπω πρέπει να ψάξουμε ως ZY Play. Οκ. Okay. Τη βγάζει πάνω πάνω. Αυτή εδώ είναι. Πάμε να την κατεβάσουμε. Εφόσον λοιπόν έχει κατέβει η εφαρμογή, βλέπετε εδώ πέρα, ZY Play, ZY Play, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Stabilizer και να συνδέσουμε, να βάλουμε πάνω δηλαδή το κινητό και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth γιατί μέσω Bluetooth θα γίνει η σύνδεση. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το Stabilizer και να βάλουμε πάνω το κινητό ενεργοποιώντας και το Bluetooth μας. Και κάπου εδώ έχω ανοίξει όπως βλέπετε την εφαρμογή εντάξει είναι λίγο στα πλάγια. Πατάμε connect λοιπόν your device και γράφει ότι new device found, do you want to connect. Πατάμε yes και πάλι ok και OK για το τέτοιο. Και κάπου εδώ έχουμε ξεκινήσει και είμαστε μέσα από την εφαρμογή. Γράφει κάποιε οδηγίε. Tap here anytime to return home στο πάνω μέρος Και σε αυτό το σημείο για να κάνει τα settings πάνω δεξιά. Make your gimbal settings here. Εδώ. Και tap to switch photo video. Access app album στο κάτω μέρος αριστερά. Και all photo and video settings here, πάνω δεξιά. Camera settings can be made here, εδώ. Άρα, tap to switch front and rear, long press to close the shutter, εδώ σε αριστερό για να μπορούσαμε να αλλάξουμε μπρος πίσω. Και αυτή τη στιγμή, αν πατήσω αυτό το κουμπάκι λογικά, βλέπετε και εμένα, πίσω, μπρος πίσω την κάμερα, από εδώ αλλάζουμε το βίντεο, ωραία, είναι σε video mode τώρα, εδώ είναι σε φωτογραφία, ναι, εδώ είμαστε σε φωτογραφία. Λογικά μπορώ να κάνω zoom έτσι, ναι, πολύ ωραία. Να δω λίγο αν μπορώ να το κάνω αυτό και σε βίντεο, ναι, μπορώ. Τέλεια, από εδώ είναι φωτογραφίες. Από εδώ έχουμε camera settings, ωραία. Resolution, white balance, manual mode, grid, flash, anti-shake και διάφορα άλλα για να δούμε εδώ ναι, μας δίνει όλες τις επιλογές τις οποίες έχει το κινητό. White Balance, Auto Sunny Cloud κτλ. Manual Mode, On Off. Okay. Grid, εδώ έχουμε το Grid, αν θέλουμε βάζουμε πλέγμα ουσιαστικά για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα και να εστιάζουμε καλύτερα. Εδώ έχουμε το Flash και εδώ έχουμε το Anti-Shake, το οποίο ουσιαστικά το ενεργοποιούμε και το απενεργοποιούμε εμεί. Manual mode, αν βάλω on, ναι, εδώ μπορούμε να πειράξουμε τα χρώματα κλπ. Okay. Εδώ έχουμε normal, slow motion, time lapse, moving time lapse. Εδώ έχουμε screen mode, τι ακριβώ είναι αυτό, walking motion, custom. Εδώ ουσιαστικά ανάλογα αν θέλουμε να περπατήσουμε ή αν θέλουμε να είμαστε πάνω στο ποδήλατο αλλάζει το πως λειτουργεί, application mode, phone camera, ουσιαστικά αυτό εδώ, ναι, είναι αυτό που σας έλεγα. Αν χρησιμοποιήσω το... Βλέπετε, αν χρησιμοποιήσω λοιπόν το κουμπάκι στο κάτω μέρος, αυτό εδώ, εδώ, αν πατήσω κάτω, αρχίζει και ζουμάρει, μπροστά, ενώ αν πατήσω πάνω αρχίζει και ζουμάρει. Το ίδιο γίνεται και στην μπροστά κάμερα. Τέλεια. Ωραία. Και πάμε πάλι στην πίσω κάμερα. Minimum zoom. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν μπορούμε να κοντρολάρουμε και το zoom από το κινητό και πάνω από το gimbal όπως καταλαβαίνετε εδώ για να δούμε τι άλλο έχει, πού ήμασταν application mode, remote control remote control, εδώ ουσιαστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα modes από το κινητό έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το gimbal, για να δούμε λίγο ας τα αφήσουμε λίγο εδώ και αν πατήσω εδώ και κουνήσω έτσι, ναι, κάνει τον κύκλο, ωραία, αριστερά κάνει έτσι, άρα ουσιαστικά μπορούμε κάπως και απομακρυσμένα να παίξουμε με αυτό εδώ. Okay. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε πάνω από το κινητό ουσιαστικά, εδώ έχουμε το locking που ουσιαστικά αλλάζουμε το mode, ναι, αντίστοιχα. Ναι, παίζει αρκετά καλά πρέπει να πω. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το pan and following. Πάνω, κάτω. Το πρώτο mode είναι αυτό. Πάμε να δούμε λίγο και το tracking mode το οποίο υπάρχει. Αυτό που σας έλεγα πριν. Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει μία επιλογή. Παπ, την πατάμε, βλέπετε ότι κοκκινίζει. Και τώρα πρέπει να επιλέξουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε tracking. Άρα Παίρνουμε το δάχτυλό μας και ακουμπάμε πάνω στην οθόνη και διαλέγουμε το σημείο που θέλουμε να κάνει tracking. Βλέπετε που κοκκινίζει. Το αφήνουμε και ουσιαστικά τώρα το stabilizer κάνει tracking χωρίς εγώ να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Δείτε λίγο ότι αν το κουνήσω αυτό εδώ το αντικείμενο και το πάω δεξιά πολύ απλά θα κουνιέται αντίστοιχα προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Βλέπετε, δεν ακουμπάω καθόλου το... το stabilizer. Και αντίστοιχα κινείται αριστερά και δεξιά, κάνοντας tracking το συγκεκριμένο αντικείμενο. Βέβαια, καλό είναι να χρησιμοποιείτε το tracking mode όταν χρειάζεται, έτσι, με προσοχή και πρέπει ουσιαστικά να πιάσετε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του αντικειμένου έτσι ώστε να το στιγματίσετε και να μην υπάρχει ουσιαστικά κάτι παρόμοιο τριγύρω. Βλέπετε πόσο όμορφα γυρνάει. Το πάμε λίγο γρήγορα. Να δούμε αν θα καταφέρει. Το χάνει. Βλέπετε ότι πρέπει να κινήσετε λίγο πιο σιγά. Βέβαια το ξαναβρίσκει πολύ το βάζει μέσα. Δηλαδή αν το κάνω έτσι γρήγορα. Εντάξει λίγο γρήγορα. Πάμε λίγο πιο γρήγορα τώρα. Εδώ το χάνει, βλέπετε. Το ξαναφέρει μέσα, το ξαναπιάνει και επανέρχεται. Άρα ε, πρέπει να το κάνει λίγο έτσι σιγά για να πιάσει. Αλλά παρόλα αυτά, εάν κινείσαι ομαλά, νομίζω ότι παίζει μια χαρά. Παίζει μια χαρά και βοηθάει αρκετά έτσι ώστε να δείξει κάτι χωρί να χρειάζεται να είναι κάποιο άλλο κοντά σου. Λοιπόν, ε, αυτά όσον αφορά και το tracking mode, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό πρέπει να δω, πρέπει να πω. Ε, πάμε να δούμε διάφορα options τα οποία έχει εδώ. Βλέπετε. Calibration, Six-Side Calibration, Motor Calibration, Advanced, εδώ έχουμε διάφορες επιλογές, Video Quality, πάνω Stop Point Internal, έχει και Panorama Mode, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Εδώ βλέπουμε το Software Version, οπου ουσιαστικά Καλό είναι να το κάνετε ένα update το firmware όταν τέλος πάντων θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και εδώ έχουμε live όπου ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε live στην κατευθείαν στο facebook στο κινέζικο ουσιαστικά ε, αντίστοιχα ε, δίκτυο το οποίο έχει ήδη μέσα όπως βλέπετε και. Εδώ μπορούμε να κάνουμε custom, να χρησιμοποιήσουμε εμεί το πρωτόκολλο που θέλουμε, να βάλουμε ένα link και να στριμάρουμε κατευθείαν εκεί που θέλουμε. Ωραία. Και κάπως έτσι αυτές είναι οι επιλογές που υπάρχουν. Να σας δείξω και εδώ πέρα. Βλέπω ότι υπάρχει ε, only supports. Okay. Αλλάζουν τα χρώματα εδώ πέρα. Βάζει διάφορα χρώματα. Ναι, και το Original έχει πάρα πολλά εδώ πέρα, Fist, Light, Lash, Elapse, αρνητικό και okay, Lash, Light, Tonal, Fist, γενικά έχει διάφορες επιλογές η εφαρμογή, αρκετές επιλογές θα έλεγα και αντίστοιχα και στη φωτογραφία, όπου ουσιαστικά για να βγάλεις μια φωτογραφία τώρα πρέπει να πατήσεις εδώ, έτσι, ναι. Eh, okay. ε, close και okay. και κάπου εδώ θέλω να σας δείξω και το editor το οποίο έχει εδώ πέρα εδώ είμαστε στο equipment που κάνουμε connect εδώ έχει διάφορες διάφορα άλλα gimbal τα οποία υπάρχουν από εδώ πέρα μπορούμε να ανοίξουμε τις φωτογραφίες ή το βίντεο και να δούμε τι έχουμε γράψει εδώ έχει light collector που έχει διάφορες ουσιαστικά διάφορα βίντεο τα οποία ανεβάζουν. Εδώ έχει το μείο που μπορούμε να κάνουμε sign in και να δούμε τα frequently asked questions, tutorial για το πώς λειτουργεί, να δώσουμε feedback αν θέλουμε, about us και εδώ πέρα να ενεργοποιήσουμε τα mobile data ή να τα απενεργοποιήσουμε αντίστοιχα εγώ το απενεργοποιώ έτσι ώστε να μην μας τρώει διάφορα mobile data χωρίς να το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τώρα πώς κάνουμε το firmware update και μετά να βγούμε έξω, ώστε να, να χρησιμοποιήσουμε τον Gimpal σε διάφορες καταστάσεις, έτσι ώστε να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί. Έχουμε πάει λοιπόν στο site της Zhiyun για να κατεβάσουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα στα downloads, όπως λέει είναι το, μέσα στο manual άρα διαλέγουμε εδώ πέρα αγγλικά για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πάμε download firmware και ουσιαστικά εδώ πέρα όπως βλέπετε υπάρχει το Zhiyun Calibration Upgrade Tool πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε αντίστοιχα για το Smooth Q το firmware update, το τελευταίο πατάμε firmware το οποίο είναι το, το 1.60 και από εδώ λογικά κατεβάζουμε τους USB drivers και το calibration upgrade tool μπορείτε να βρείτε και τα QR code για τις αντίστοιχες εφαρμογές που έχει στο κινητό για αυτή που έδειξα πριν Ωραία και αφού κατέβουνε εγκαθιστούμε λοιπόν τους drivers είμαι σε Windows 10 συνδέουμε το stabilizer με το laptop μας και okay. Ανοίγει λοιπόν το λαμπάκι, μας λέει setting up a device και ανοίγουμε το ZYUN Gimpal Tool Ωραία αυτό εδώ το οποίο ουσιαστικά εδώ πέρα έχει την επιλογή firmware update πατώντας εδώ browse πηγαίνουμε και το διαλέγουμε στο μέρος που το σώσαμε και αντίστοιχα αφού πατήσουμε Open μας ζητάει να κάνουμε Upgrade. Πάμε λοιπόν σε εξωτερικό χώρο για να δούμε πώς ακριβώς γράφει το Gimpal σε διάφορες καταστάσεις. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει το κινητό πάνω στο Stabilizer και πάμε να κινηθούμε λίγο, να προπατήσουμε για να δείτε πώς ακριβώς συμπεριφέρεται Αυτή τη στιγμή λοιπόν ουσιαστικά είμαι στο πρώτο mode και κρατάω με το δεξί μου χέρι το stabilizer να κινηθούμε λίγο γύρω από το δέντρο να δείτε πως ακριβώς γράφει η κίνηση αν θέλουμε π.χ. να εστιάσουμε σε κάτι και να κινηθούμε γύρω από αυτό πως ακριβώς συμπεριφέρεται Ωραία. Η κίνησή αρκετά καλή. Εδώ να κατεβούμε λίγο σιγά σιγά. Να δείτε σε αργή κίνηση λοιπόν πως είναι πάμε να τρέξουμε και λίγο να κάνουμε λίγο έτσι ένα τρέξιματάκι Και πάμε λίγο να κάνω το ίδιο ακριβώς χωρίς να χρησιμοποιήσω το stabilizer για να δείτε τη διαφορά Και πάμε να γράψουμε και σε όρθια θέση, να δείτε πόσο ακριβώς είναι. Εδώ, να κάνουμε ένα κύκλο έτσι. Βλέπετε πώ το smooth είναι, να κατεβάω λίγο κάτω, να επάνω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά το stabilizing. Πρέπει λίγο να προσέξετε το πώς θα ισορροπήσετε το κινητό, από εκεί και πέρα και κάπου εδώ πάμε να γυρίσουμε στην μπροστινή κάμερα. Πάμε και στην μπροστινή κάμερα, όπου ουσιαστικά δουλεύει με τον ίδιο τρόπο, όπως βλέπετε. Εδώ ίσως χρειαστεί λίγο να χρησιμοποιήσετε το joystick, έτσι ώστε να κουνήσετε την κάμερα πάνω κάτω, όπως εγώ κάνω τώρα, βλέπετε εδώ πέρα, για να εστιάσω σωστά στο πρόσωπό μου. Και από εκεί πέρα το αφήνετε εκεί και χρησιμοποιείτε όπως θα χρησιμοποιούσατε οποιαδήποτε κάμερα το συγκεκριμένο stabilizer έτσι ώστε να μπορέσετε να γράψετε πιο όμορφα μέσα σε εισαγωγικά βίντεο τα οποία είναι πιο σταθερά. Πάμε και στο επόμενο κομμάτι όπου ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε το stabilizer ανεβαίνοντας κατεβαίνοντας σκάλες για να δείτε λίγο τη διαφορά. Πάμε να ανέβουμε και μέχρι πάνω να δούμε λίγο τη διαφορά πως είναι. Θα σας δείξω μετά πως είναι και χωρίς το stabilizer. Χρησιμοποιώ ουσιαστικά το joystick για να σας δείξω στην κατεύθυνση που θέλω πάνω. Ωραία, και πάμε να κάνουμε το ίδιο χωρίς το stabilizer. Και πάμε τέλος να μιλήσουμε για τα πλέον εκτήματα και τα μειονεκτήματα ουσιαστικά. Κάνουμε ένα review για το συγκεκριμένο stabilizer. Στα θετικά, θα βάλουμε το γεγονός ότι μπορούμε να συνδέσουμε ουσιαστικά το κινητό μας με το συγκεκριμένο stabilizer και να το φορτίσουμε από αυτό εδώ το σημείο. Ταυτόχρονα λοιπόν, αν δεν έχει μπαταρία το κινητό μας, μπορούμε να το φορτίσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε μαζί με το stabilizer. Στα θετικά επίσης θα βάλω το γεγονός ότι μπορούμε να γράψουμε βίντεο είτε κρατώντας το κινητό κάθετα, βάζοντας το κινητό κάθετα πάνω στο stabilizer, είτε βάζοντας το κινητό οριζόντια χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το σημείο που μπορεί να γυρίσει ουσιαστικά και να καθίσει το κινητό έτσι όπως θέλουμε εμείς. Επίσης πάνω εδώ μπορούμε να στεδέσουμε έναν adapter ο οποίος κάνει γύρω στα 15-16 ευρώ και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να βάλουμε πάνω μία GoPro ή μία κάμερα παρόμοια με την GoPro έτσι ώστε να κάτσει και να το χρησιμοποιήσουμε και για stabilizer το οποίο είναι για ε, κάμερες οι οποίες είναι action. Πολύ θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το object tracking το οποίο έχει το οποίο ουσιαστικά ε, ακολουθεί το αντικείμενο το οποίο θέλουμε είτε αυτό είναι άνθρωπος, είτε οτιδήποτε άλλο. Βέβαια υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά ταχύτητα που το ακολουθεί. Παρ' όλα αυτά δουλεύει μια χαρά και τα περισσότερα gimbal δεν το έχουνε αυτό το συγκεκριμένο future. Άρα είναι ένα συν. Επίσης στα συν θα βάλω και την τιμή του, η οποία τώρα πλέον έχει πέσει γύρω στα... μπορείτε να το βρείτε τέλο πάντων, με κουπόνι γύρω στα 100 ευρώ, μπορεί και πιο κάτω ίσως αν έχουμε κάποια, κάποια, γιορτή η οποία έχει το Gearbest όπως αυτή την περίοδο, μπορείτε να βρείτε ακόμα πιο κάτω. Ε, τώρα, όσον αφορά την ποιότητα, το πάνω μέρος, ειδικότερα οι βραχίονες εδώ, είναι, από, είναι μεταλλική, okay. ε, ή μέταλλο ή αλουμίνιο είναι αυτό εδώ το υλικό. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, το κομμάτι όπου κάθεται. Από μέσα έχουμε rubbery υφή, όπου βοηθάει έτσι ώστε, είναι ελαστικοτό, δηλαδή, έτσι ώστε να κάθεται καλά το κινητό μέσα. Τώρα, το μόνο μείον σε αυτό το κομμάτι είναι το κάτω μέρος, το οποίο είναι πλαστικό. Πλαστικό. Και επίσης ένα ακόμα μείον είναι ότι για μένα είναι η μπαταρία. Η μπαταρία η οποία δεν είναι αποσπόμενη και περιέχεται μέσα ουσιαστικά εδώ. Ε, Καλό είναι δηλαδή όταν παίρνουμε ένα. Οτιδήποτε είναι αυτό, να υπάρχει μια αποσπόμενη μπαταρία διότι ουσιαστικά μετά από ένα σημείο η μπαταρία αυτή θα σταματήσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Ε, γενικότερα, φορτίζει πολύ γρήγορα, ε, είναι θετικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για αρκετέ ώρε. Ε, είναι λίγο μεγάλο το συγκεκριμένο. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια θήκη μεταφορά η οποία κάθεται μέσα και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορούμε να το κουβαλήσουμε όπου θέλουμε με τη θήκη μεταφορά του. Ε, δεν είναι τόσο compact να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα stabilizer το οποίο ε, για τα χρήματά του είναι αρκετά καλό ε, και κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Ε, για 90-100 ευρώ που θα δώσετε. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα. Σε σχέση με αυτό εδώ, ας πούμε, το stabilizer, το οποίο είναι το Z1 Evolution, το κουτί του το βλέπετε πάνω αριστερά. Ε, αυτό π.χ. είναι ένα stabilizer το οποίο έκανε γύρω στα 200-250 ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά είναι όλο μέταλλο. Έτσι. Ε, και ουσιαστικά ε, οι μπαταρίες του είναι από Αυτό το σημείο ανοίγει Μπορούμε να βάλουμε και δύο μπαταρίες Αυτή τη στιγμή το βλέπετε με μία μπαταρία Οκ, okay, πώς είναι Δηλαδή από εδώ κάτω βιδώνει ένας άλλος, ε, ένας άλλος βραχίωνας Όπου μεγαλώνει και μετά πηγαίνει και κλείνει με αυτό εδώ Άρα έχουμε ουσιαστικά περισσότερο έτσι, ε, όσον αφορά την μπαταρία περισσότερες ώρες και εδώ έχουμε απλά ένα joystick δεν έχουμε το, τη λειτουργία που έχει το object tracking σε αυτό το σημείο μπορούμε βέβαια να φορτίσουμε το κινητό ε, καθώς γράφουμε βασικά δεν είναι για κινητό αυτό, αυτό εδώ είναι για action camera μόνο για action camera αλλά μπορούμε να το φορτίσουμε ε, βέβαια σε αυτό αυτό εδώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια οθονίτσα. Ε, αλλά ουσιαστικά οθόνη είναι το κινητό. Αλλά αν θέλουμε κάτι πιο μεγάλο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ενώ σε αυτό εδώ υπάρχει output εδώ πέρα για το βίντεο. Μπορούμε να, το, να βάλουμε κάποια οθονίτσα ε, και να βλέπουμε έτσι σε μεγαλύτερο μέγεθος. Διότι όπως καταλαβαίνετε τα, οι action cameras έχουν πολύ μικρές οθόνες και καμιά φορά χρειάζεται σε λίγο πιο μεγάλη. Ε, Γενικότερα και τα δύο μοντέλα είναι της Zhiyun, ε, η εταιρεία πραγματικά φτιάχνει πολύ ωραία ε, stabilizer και ποιοτικά και ακόμα και τα φθηνά τους μοντέλα όπως είναι αυτό εδώ ε, δουλεύουν μια χαρά παιδιά. Ε, νομίζω ότι αξίζει, μην, μην πάτε να δώσετε γιατί υπάρχουν κάποια stabilizer τα οποία είναι δύο αξώνων, μην πάτε να δώσετε. Εάν δείτε ένα stabilizer 2 αξώνων το οποίο είναι στα 50 ευρώ, ας πούμε, και πείτε θα πάρω αυτό επειδή είναι πιο φθηνό, μην το κάνετε αυτό. Κρατήστε τα χρήματά σας και πάρτε ένα stabilizer όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει 90-100 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε αυτή τη στιγμή stabilizer το οποίο είναι χαμηλότερη τιμή από 90-100 ευρώ. Okay. Ε, και όπως είπα, η μόνη διαφορά είναι η ποιότητα. Αυτό βλέπω εγώ. Ε, και η μπαταρία ουσιαστικά η οποία χρησιμοποιείται ε, σε αυτό το σημείο είναι αποσπόμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αλλαχτεί Πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Ε, από εκεί και πέρα ε, νομίζω ότι το συγκεκριμένο το δεξί είναι λίγο έτσι πιο ελαφρύ. Ενώ αυτό εδώ είναι πιο βαρύ και είναι λογικό και είναι πιο βαρύ γιατί θα μπει και το κινητό επάνω. Αυτό εδώ ουσιαστικά παίρνει μια GoPro επάνω που ξέρετε αυτές είναι μικρές και... Ουσιαστικά οι action cameras δεν προσθέτουν ιδιαίτερο βάρος και επίσης είναι πιο ελαφρύ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Ελπίζω να πήρατε μία γεύση έτσι. Όσον αφορά ουσιαστικά το πώς κινείται το stabilizer, δείτε τα βίντεο λίγο που έχω γράψει, δείτε πώς συμπεριφέρεται. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν χρησιμοποιούμε ένα stabilizer ε, με το κομμάτι που παίρνουμε το κινητό στο χέρι μας και προχωράμε και γράφουμε βοηθάει πάρα πολύ και όντω είναι ένα από τα gadget τα οποία ε, έλειπε και λείπει ουσιαστικά από τον καθένα μας γιατί νομίζω ότι ε, με αυτό εδώ μπορείτε να γράψετε πολύ όμορφα βίντεο και σε κάποιες περιπτώσεις και κινηματογραφικά βίντεο, να το πω έτσι ε, τα οποία ουσιαστικά έτσι με slow motion θα φαίνονται πολύ μα πάρα πολύ ωραία άρα αν έχετε κάποια χρήματα στην άκρη προτείνω να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο stabilizer ε, το οποίο ε, για μένα έκανε καλά τη δουλειά του και δεν είναι ένα stabilizer το οποίο θα χαλάσει εύκολα αυτό παιδιά, να ξέρετε. Ε, ίσως το μόνο έτσι, ε, θα το πω αυτό, το μόνο μειονέκτημα το οποίο έχει είναι ότι κάθε φορά πρέπει όταν βάζουμε το κινητό να ισορροπούμε το κινητό πριν ξεκινήσουμε το stabilizer. Ε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να, να σου τρώει λίγο χρόνο. Γιατί πρέπει να το ορίζει, να το βάλει στη θέση, μετά να κουνήσει λίγο το βραχείο, να... όλο αυτό σου τρώει λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ε, νομίζω ότι δουλεύει μια χαρά και είναι ένα stabilizer το οποίο μπορεί να αντέξει πολλά πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό που λέμε κινέζικο αυτό εδώ το πράγμα. Είναι ένα stabilizer το οποίο δουλεύει μια χαρά. Οκ. Okay. Ε, και ακόμα περισσότερο αυτό εδώ το οποίο είναι και ποιοτικά καλύτερο, λοιπόν, αυτά η ε, Ziggyun είναι μια εταιρεία η οποία όντω είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει και την προτείνω ανεπιφύλακτα. Ε, Μπορείτε να βρείτε και τα δύο προϊόντα ουσιαστικά στο gearbest. Θα αφήσω από κάτω links έτσι ώστε να τα τσεκάρετε. Ε, αυτά από εμένα. Ε, ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With. Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε, είμαστε σε... σπίτι μου. Σπίτι. Άρη. Στο σπίτι μου, Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανο, τώρα είμαστε στο στούντιο του δικό μου.